Κοντά στο χαμόγελο του παιδιού, όχι μόνο στις δράσεις για την αποφυγή φαινομένων βίας και των περιστατικών εξαφάνισης, αλλά και στην παροχή ειδών που βελτιώνουν την καθημερινότητα εκατοντάδων παιδιών, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία και στην Κρήτη. Εν ώψη των Άγιων Ημερών των Χριστουγέννων, οι αστυνομικοί υπάλληλοι των Χανίων προσέφεραν και φέτος τρόφιμα στην τοπική μονάδα του εθελοντικού οργανισμού. Χρόνια πολλά, τι καλά, τι κάνετε, καλά είστε. Καλά εσείς. Καλά είστε εσείς. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, υγεία. Η αστυνομία πέρα από το έγκλημα το οποίο διώκει και προλαμβάνει, έχει κοινωνικό πρόσωπο και είναι αυτές τις μέρες δίπλα στον πολίτη. Και περισσότερους στους ανθρώπους που λόγω των οικονομικών συνδικών που επικρατούσαν στη χώρα μας έχουν πληγεί οικονομικά. Οι αστυνομικοί έχουν μαζέψει κάποια τρόφιμα τα οποία τα προσφέρουν σε κοινωνικές δομές. Έτσι σήμερα επιλέξαμε το χαμόγελο του παιδιού να προσφέρουμε τα τρόφιμα για τις ανάγκες και το έργο που επιτελεί. Στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης του Χαμόγελου του Παιδιού στην Κρήτη, με έδρα τα Χανιά, παρέχονται υπηρεσίες στήριξης παιδιών με προβλήματα διαβίωσης και προβλήματα υγείας, ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, ενώ γίνονται επιτόπιες παρεμβάσεις για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά την ελληνική αστυνομία που μας στηρίζει τόσο έμπρακτα σε ό,τι αφορά και την προστασία των παιδιών στις καταγγελίες που παίρνουμε στις επιτόπιες παρεμβάσεις που προσπαθούμε έτσι να προστατεύσουμε κάθε παιδί, όσο και αυτή τη φορά στη στήριξη σε είδος, σε τρόφιμα που οι οικογένειες που στηρίζουμε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Στα Χανιά, από το Χαμόγελο του Παιδιού, λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης Παιδιών και Οικογένειας, καθώς επίσης Τμήμα Εθελοντισμού και Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι.